σε μια απίστευτη παραδοχή που αγγίζει πλέον τα όρια της εσχάτης προδοσίας, υπέπεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού παραδέχτηκε σχεδόν ομά ότι δεν έχει γίνει απολογισμός για το ποιες τρύπες δημιούργησε στην αμυντική θωράκιση της Ελλάδος η βοήθεια που στέλνει χωρίς να ρωτήσει κανέναν στην Ουκρανία. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα έχει τα βασικά αναφορικά με τα εξελιγμένα συστήματα που πρέπει να διαθέτει. Δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις, λέει ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις για το αν είναι ασφαλής η Ελλάδα. Και ακούστε να δείτε τι είπε στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος αυτός, που παριστάνει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η Ουκρανία έδειξε πόσο σημαντικές είναι, για παράδειγμα, οι 155.000 σοβίδες που στείλαμε, και ότι δεν θα είναι όλα τόσο τεχνολογικά εξελιγμένα σε ένα σύγχρονο πόλεμο, όπως πολλοί άνθρωποι πίστευαν. Αυτά είπε αυτός ο απίθανος τύπος σε συνέντευξή του στην Νάντια Σουάντλου στο NATO Public Forum. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, όχι μόνο εσχάτη προδοσία, αλλά διαπράττει διαρκώς ποινικά αδικήματα ο τύπος αυτός. Να πούμε εδώ ότι ανέφερε επίσης ότι πρέπει η Ελλάδα να εξορθολογήσει την παραγωγή της, να ενισχύσει τα αποθέματά της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει την Ουκρανία. Δηλαδή το πρώτο μέλημα της Ελλάδος είναι η Ουκρανία. Δεν μου κάνει εντύπωση. Γκραμπόφσκι, Ζελένσκι, μια παρέα είναι. Μάλιστα σε ερώτηση σχετικά με τον απολογισμό του ΝΑΤΟ, αυτός ο τύπος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι το ΝΑΤΟ έχει αποδειχτεί επιτυχημένο, επειδή μπόρεσε να προσαρμοστεί και ενίοτε να επανεφεύρει, λέει, τον εαυτό του. Τι διάολο αυτός ο άνθρωπος είναι, ψυχασθενής εντελώς. Τόσο πολύ πουλημένος είναι, τόσο πολύ υπάλληλος είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, αδέρφια. Δήλωσε ακόμη στην ίδια συνέντευξη ότι δεν υπάρχουν επιβάτες χωρίς εισιτήριο και γι' αυτό η τήρηση της δέσμευσης του 2% από το ΑΕΠ για κάθε χώρα, έτσι, για τους εξοπλισμούς, θα πρέπει να αυξηθεί, θα πρέπει να είναι συνεπείς οι χώρες με αυτόν τον στόχο και ταυτόχρονα να αυξηθεί πάνω από το 2%. Αδέρφια, έχουμε μπλέξει άσχημα με ένα τύπο που κυβερνάει με το 11,4% και ο οποίος μας βάζει όλο και βαθύτερα στο λαγούμι του πολέμου. Κατηγορήσε για εσχάτη προδοσία, Μητσοτάκη, Γραμπόφσκι, για εσχάτη προδοσία.